Με μεγάλη προσοχή και με τη λήψη αυστηρών μέτρων, επαναλειτουργήσαν σήμερα μετά από σχεδόν ένα μήνα τα σφαγεία στο Βόλο. Εξαιτίας των κρουσμάτων ευλογιάς των προβάτων, τα σφαγεία θα λειτουργούν υπό ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο, μία φορά την εβδομάδα για τα εγωπρόβατα και δύο φορές για τα βοηδή. Γίνονται κανονικά οι σφαγές των εγωπροβάτων. Έχει αποφασιστεί από την υπηρεσία να γίνονται κάθε Πέμπτη. Δευτέρα και Τρίτη γίνεται από τα υπόλοιπα ζώα. Από τα βοηδή. Ποιες περιοχές σφάζονται εγωπρόβατα? Από τις περιοχές που είναι εκτός των ζωνών επιτήρησης. Όλες οι ελεύθερες περιοχές σφάζουν εφόσον ειδοποιήσουν δύο μέρες πριν οι κτηνοτρόφοι, ελεγχθούν από την υπηρεσία και προχωράνε μετά στη σφαγή. Οι έλεγχοι των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τον πιθανό εντοπισμό νέων κρουσμάτων ευλογιά συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ούτε καν ύποπτα περιστατικά. Ενώ ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία θανάτωσης του κοπαδιού στην Άφισο, στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταφής. Είχαμε θανάτωση και υγειονομική ταφή, δηλαδή σε χώρο που υπέδειξε ο Δήμος. Μάλιστα. Οι έλεγχοι, όπως είπατε, από τους κτηνιάτρους συνεχίζονται, έτσι. Ναι. Μήπως και έχουμε κάποιο καινούριο κρούσμα? Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε καν ύποπτο. Ναι. Προχωράνε κανονικά όλες αυτές τις διαδικασίες. Γίνονται έλεγχοι συστηματικοί και καθημερινοί σε όλες τις περιοχές που ελέγχουμε, εντός δηλαδή των ζωνών.